υπέροχη αλλά και καμιά φορά αυστηρή είναι και οι κριτές μας. Κυρίες και κύριοι, ο Πέτρος Κωστόπουλος. Καλώς. Να σας... Η Έλενα από Παρίζου. Χαίρετε. Και ο κύριος Αλέξης Κωστάλας. Γεια σας. Τελευταία φορά που έκανε ζώρο κάτι γυαλάκι για να βλέπω καλά. Ναι. Και επειδή σήμερα διαπιστώνω την έλλειψη ενός κενού και μας βλέπει και ο κόσμος. Ποιο κενό? Ένα λουλουδάκι, ναι, για το στήθος, ένα μικρό. Γιατί αγάπη μου, δεν σ' αρέσει? Έχω είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το βάλω εδώ. Διαφωνούμε, κύριε Κωστόπουλε. Εμένα μου αρέσει λίγο συντηρητικός. Μας αρέσει εμάς έτσι. Το πούστο πρέπει να είναι. Μας βλέπουν, κύριε Κωστόπουλε. Μα γι' αυτό το λόγο. Με βλέπει και η μάνα μου. Όχι, μισό λεπτό. Τη συγκεκριμένη στιγμή βλέπουν την Τζέννη. Δεν βλέπουν εσένα, Πέτρο, τη συγκεκριμένη στιγμή με αυτό το πούστο. Είμαστε στο τέταρτο live και στο προηγούμενο, κύριε Κωστόπουλε. Όχι, συγγνώμη, είμαστε στο πέμπτο live, αλλά στο προηγούμενο που ήταν το τέταρτο. Είδα πολλά τεσσάρια. Πιστεύετε σήμερα που είναι το πέμπτο θα δούμε κανένα πεντάρι? Έλενε, εσύ χόρευες καθόλου το Fame μικρή? Όλοι έχουν χορέψει το Fame. Δεν έχει σημασία ποια δεκαετία έχουμε γεννηθεί. Έτσι, μπράβο, να παίρνει τα πράγματα στη θέση του. Όχι, αλήθεια αυτή είναι. Και μου αρέσει εγώ πάρα δεν πολύ. Δεν το χόρεψα πάντως. Γιατί? Γιατί, κύριε Κωστάλα. Καλό. Θέλω να πω ένα πράγμα για την Πάμελα. Μ' αρέσει που είναι τόσο θετικό κορίτσι, ξέρεις, που έχει όλη αυτή την άβρα. Πολύ Αμερικανάκι, πεθαίνω. Είναι, είναι Αμερικανάκι. Ναι, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πάντα πάρα πολύ χαρούμενη, δηλαδή το νιώθω, δηλαδή το εννοεί, τη χαρά που έχει, το βγάζει, το νιώθει. Ναι, ναι, εσείς τα ξένα. Ναι, γιατί έχεις κανένα πρόβλημα, Πέτρο, δεν κατάλαβα. Είδω γύφτο στη γενιά του και γαλλιέσαι η καρδιά του. Α, το ήξερα. Όχι, όχι. Αλλά μιλάμε ελληνικά όμως. Ναι, μιλάμε ελληνικά. Μιλάμε ελληνικά πάρα πολύ καλά, ειδικά εσείς πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Κοίτα, σε αυτή την εκπομπή δεν θα μάθει κανείς να μιλάει καλά ελληνικά. Τσουλένουμε. Τσουλένουμε. It's amazing. Λοιπόν, σήμερα μου άρεσε που είσαι ένα πιο ελεύθερη πάνω στον πάγο. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι είσαι τόσο ευλίγιστη, γιατί σε σύγκριση με... επειδή έχεις κάνει πάρα πολύ χορό, ναι, δηλαδή σου βγαίνει και πιο εύκολο, αλλά σήμερα σε ένιωθα ότι έχεις χαλαρώσει. Ναι. Δηλαδή, ναι, περισσότερο από τις προηγούμενες φορές. Thank you. Αυτό. Ήμασταν πρώτοι-πρώτοι και είχα τόσο άγχος. So I'm glad. Θα πήγατε πολύ ωραία. Αλλιώς. Thank you. Πέτρο μου, θα μας τα πεις στα αγγλικά. Και με χέρι μου, για να αρέσει και την Έλενα. Τι έγινε, ρε παιδιά, σήμερα? Τον έβριζε, το χαστούκησε. Τι του έκανε του παιδιού? Τα πήρε, μήπω το παιδί έκανε πρόταση? Γιατί αυτή τη βδομάδα. Πένα με το πεντάρι. Σ' αγαπώ. Γκίτσι, γκίτσι, είσαι γάτα. Δηλαδή, παιδιά, το διασκέδασα. Ήτανε υπέροχη η χημεία σας, η διασκέδαση που είχατε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τσακωμός που είχατε πάνω. Να του χώνεις γενικότερα, του κάνει καλό νομίζω. Και του πάει βέβαια ότι είναι ερωτευμένος. It suits you to be in love, Alexei. It suits you a lot. Θέλω να πω κάτι, το έχω ξεχάσει, γιατί χθες όταν έδινα αυτόγραφα πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχω πίσω από ένα αυτόγραφο, είχε γράψει μια γυναίκα κάτι, η κυρία Λέκα, σου έχει στείλει ένα μήνυμα, αλλά θα στο φέρω την άλλη εβδομάδα. Σε γουστάρει τρελά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας φίλος μου θέλει το τηλέφωνό σου. Ευχαριστούμε την κυρία Λέκα. Πες του ότι θα το βρει εύκολα, γιατί έχω το ίδιο νούμερο από το 95. Είμαι τόσο σταθερός τύπος. Πρόσχε, θα του βγάλεις το μάτι, γιατί δεν είναι για γάμο όλα. Είναι και για πριν, να γνωριστείτε πριν το γάμο, αυτό εννοούν. Έλα λίγο πιο εδώ, αλήθεια. Συγγνώμη, έλα λίγο πιο εδώ, γιατί στούμε πάρα πολύ. Τι απάντησε όμως η Μαριάννα? Ναι, αλλά λίγο αργότερα. Παιδιά, ένα χειροκρότημα γι' αυτό, γιατί εγώ δεν ξέρω αν το έχουν επικάλει. Μπράβο, Μαριάννα μου, μπράβο. Κύριε Κωστάλα, εσύ που δίνεις πάντα τους καλύτερους βαθμούς και σ' αγαπάω. Είναι καλός άνθρωπος. Για πες σήμερα. Είναι καλός άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που είδα μου άρεσε, γι' αυτό δίνω ρε. Δεν μπορεί να δώσει 4,5. Γιατί να μην δώσω 4,5. Κι όμως μπορεί, τα έδωσε. Δηλαδή, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ότι η δισκογραφία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όχι δισκογραφία. Είπα δισκογραφία. Είναι όπως η φωτογράφη, χορογράφη. Εγώ τα ίδια. Ο καθένας μία φωτογραφίζεται και λέει με το επάγγελμα που έχει. Συγγνώμη. Η χορογραφία. Η βιβλιογραφία. Τι είπα πάλι, η χορογραφία. Η χορογραφία φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έκανες αρκετό πατινάς μόνος σου για πάρα πολλή ώρα.
Και επίσης αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι σήμερα ήσουν the leading καβαλιέρο. Δηλαδή σήμερα ένιωθα δηλαδή ότι την οδηγεί στην παρτενέρ σου. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ που τα αναγνωρίζετε. Χαρούμενος πρέπει. Πρέπει να είσαι σήμερα. Α, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Μ' αρέσει πιο πολύ στα ρομαντικά ο Κώστας. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει περισσότερο. Το επόμενο ρομαντικό. Αν σας ακούει παραγωγή. Παραγωγή ακούστε. Θέλω να δω το φραγκολιά ρομαντικό. Oh. Ρομαντικός άνθρωπος είναι από ό,τι ξέρω. Το παλικάρι όμως έχει τα προσόντα. Διότι αν κάτι είναι σίγουρα σωστό όσα ακούστηκα μέχρι τώρα που είπε ο κύριος Κωστάλας βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι ότι ο Κώστας δείχνει να μην φοβάται. Ο Κώστας δείχνει να μην φοβάται. Συνέχεια κάνει σάλτα. Οκ, έκανε σάλτα και εδώ εννοώ σάλτα. Τελειώνω. Πάρα πολύ σωστά. Μου επιτρέπεις, Τζένι, για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά είχες την ντάμα σου εσύ. Μ' αρέσει που ο Ματέο ακόμα κρατάει το ύφος. Τρελαίνομαι. Μα ο Ματέο έχει καταπληκτικό ύφος. Είναι θεατρικός από μόνος του. Μου άρεσε πάρα πολύ το ξεκίνημα της χορογραφίας. Δηλαδή είχε ενέργεια, ήταν δραματικό, δηλαδή δραματική η έναρξη. Στην αρχή δεν φοβήθηκες με την ουρά, λέω τώρα θα εγώ θα χορέψω με την ουρά. Ευτυχώς την έβγαλε. Όχι, αλλά τσακ πάμ την πέταξε την ουρά. Το έχει. Θέλω να πω όμως ότι κατά διάρκεια νιώσα σαν να πέθανε η ενέργεια αυτή, σαν να έφυγε. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Και βασικά το lift ήταν ότι έτρεμε το lift. Δηλαδή φοβήθηκα ίδια, δηλαδή φοβήθηκα πάρα πολύ. Σε έχω δει καλύτερη. Ήμουνα σχεδόν να βάλω 3,5, αλλά θεωρώ ότι δεν αξίζεις 3,5 γιατί έχεις βελτίωση. Μπράβο, Αλίνα. Και τα χέρια σου είναι μπαλαρίνα. Δηλαδή, μήπως έχει ξεχάσει τώρα η δασκάλα πώς πρέπει να είναι τα χέρια και να έρθει να μάθει. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα χέρια σου. Απλά ίσως αδίκησε λίγο και η χορογραφία. Δηλαδή, νόμιζα ότι έπεσε. Αυτό. Κύριε Κωνστάλα. Μια άλλη φορά. Ναι, μια άλλη φορά. Πέρσι. Έλενε, εσύ όμως χόρευες την καρέκλα, σε είδα. Για πες. Εγώ ήθελα να βάλω 5. Γιατί δεν το έβαλες, παιδί μου. Αυτή η καταραμένη τούμπα. Σε καταπιέζουν οι κριτές, οι άλλοι δίπλα σου. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι κακώς που δεν έβαλα 4,5. Έχω μετανιώσει, ας πούμε. Το 4 τώρα το έχω βάλει. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε κάτι. Δεν νομίζω ότι γράφει, δεν ξεγράφει. Είμαι πολύ ικανοποιημένο. Στεναχωριέμαι όμως που δεν έχω 4,5. Την επόμενη Κυριακή μου το χρωστάς. Στο χρωστάω. Αρκεί να έχεις το ίδιο κέφι που έχεις τώρα. Έχω το ίδιο κέφι, αλλά σκέψου το 0,5 τον ένα βαθμό και εγώ να κρατάω. Α, τα κρατάω. Τα κρατάω μανιάτικα. Α, και μανιάτικα κιόλας. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Δηλαδή, είχε από την αρχή μέχρι το τέλος την ενέργεια. Αυτό που είχε πει και ο κύριος Κωνστάλας. Ήσουν πάρα πολύ ωραίος, δηλαδή δεν χόρτανε να σε βλέπω τη συγκεκριμένη στιγμή. Και παρόλο που έπεσες, την έκανες χορογραφημένη τη τούμπα. Κατάλαβες, ήταν χορογραφημένη αυτή η τούμπα. Από την άλλη, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην παρτινέ σου, τη Μαρίνα, την Όλγα, συγγνώμη. Γιατί επειδή παρακολουθώ μερικές φορές και τις πρόβες σας, τις ηχογραφημένες, μου αρέσει όταν πάντα γίνεται ένα πολύ μικρό λάθος, πώς σε κοιτάει μέσα στα μάτια και να σου λέει Κωνσταντίν, εδώ είμαστε. Αλλά σε κοιτάει μέσα στα μάτια, δηλαδή και μου αρέσει πάρα με πολύ. Με την αγωνία της μάνας τον κοιτάζει. Όχι, της παρτενέρ. Της παρτενέρ. Άλλο το βλέμμα της μάνας, δεν μπορώ να το πάρει καμία αυτό. Η αλήθεια είναι. Αλλά δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή παρτενέρ. Το νιώθω και εγώ, το έλεγα μέχρι τώρα. Είπα σήμερα να μην το πω ξανά, γιατί ίσως γίνομαι κουραστικός και επαναλαμβάνομαι. Αλλά αυτό το πράγμα, κοίτα αυτή την ενέργεια κοιτάει, ακόμα και τώρα, την υποστήριξη δηλαδή που μου δίνει δικιά. Αυτό το πλάσμα εδώ, είναι, δηλαδή, είναι απερίγραπτο. Είναι συγκλονιστική. Ένα χειροκρότημα στο πλάσμα, παρακαλώ. Για την Όλγα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά μια άτυχη στιγμή σήμερα. Γιατί οι πρόβες δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Θεωρώ ότι έχετε εκπληκτικό συγχρονισμό μεταξύ σας, δηλαδή για τα χέρια. Και θέλω κάτι να τονίσω, ότι οι πρόβες δεν γίνονται με καθρέφτες. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, όταν, όπως είναι το Dancing with the Stars, ναι, που είναι σε ένα στούντιο και υπάρχουν. Πολύ σωστό αυτό που λες. Δηλαδή και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, κάποιος να συγχρονιστεί. Είναι πολύ δύσκολο. Είσαστε τόσο ταιριαχτοί σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι σήμερα απλά ήταν μια κακή στιγμή, γιατί όντως και αυτή η αστάθεια φάνηκε 2-3 φορές αυτή η αστάθεια. Δεν θέλω ποτέ να ξαναδώ τόσο χαμηλή βαθμολογία. Μόνο αυτό θέλω να πω. Wow. Πιστεύω ότι είσαστε ένα εκπληκτικό ζευγάρι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι σου έχει μείνει αυτή η τούμπα.
Ναι, η τούμπα, μάνα αυτή η τούμπα σήμερα. Επεισόδια τούμπα λέμε. Θέλω να πω, δεν θέλω να πιστεύω ότι σου έχει μείνει. Έχεις το τσαγανό να το ξεπεράσεις. Αυτό. Θα το ξεπεράσει. Και θέλω να πω μπράβο στην παρατήρηση που έκανες, γιατί τα ζευγάρια μας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προπόνηση σε καθρέφτη. Αντίθετα με το Dancing with the Stars. Πραγματικά πρέπει να λειτουργούν με το συνέστημα. Μία απλή χορογραφία. Και κάνουμε πρόβες 2 μήνες μπροστά σε καθρέφτες για να παρουσιάσουμε σε ένα show. Πολύ ωραία. Αν σας αρέσει. Έλενά μου. Θέλω να κάνω κάτι. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Ωραία. Πρέπει να το κάνω. Να το κάνεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την πίκρανα. Θα βάλω τα κλάματα τώρα. Όχι. Και επειδή θέλω πάντα να είμαι εξηγημένη. Πάντα εξηγημένη. Επειδή σε πίκρανα. Το πιο γλυκό φιλί θέλω να σου δώσω. Γιατί δεν το έκανα ειλικρινά για να σε προσβάλλω με τίποτα. Ούτε είπα ότι είσαι κακή μάνα, ούτε τίποτα. Απλά 1000 συγγνώμη. Προσκυνώ για το συγγνώμη. 1000 συγγνώμη, Χριστίνα. Προσκυνώ για το συγγνώμη. Φυλάκια. Δεν έπρεπε, αλλά οκ. Okay. Όχι, έλα, θα επειδή θέλω να με δόντρα με τα πράγματα. Να με τον Μάριο. Να με εξηγημένη. Να κανονίσουμε. Και το περιμένω οπωσδήποτε να έρθεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και να τα κάνουμε όλα μαζί. Εκεί να δεις φορά πάνω στο τραπέζι. Να δεις κούνημα. Το μαγαζί δικό σου, κούκλα μου. Λοιπόν, μου αρέσει να κάνεις δύσκολα πράγματα. Σου πάνε γιατί παλεύεις πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και επίσης πιστεύω ότι πολλές φορές κάποιες κινήσεις λίγο τις μαζεύεις. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις ακόμα πιο μεγαλύτερες. Δηλαδή, χάρηκα πάρα πολύ με όλα αυτά τις τούμπες και όλα αυτά που. Όχι τις τούμπες που έπεσες. Στην αρχή που κάνατε πάρα πολλά αυτά. Αλλά πιστεύω ότι μπορείς να ανοίξεις και να μεγαλώσεις τις κινήσεις σου. Γιατί σου πάνε. Κάθε φορά προσπαθώ το περισσότερο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πέτρο. Δεν είναι. Πιστεύω ότι φοβάται. Καταρχάς. Εντάξει, ήταν 2 πτώσεις. Εμένα μου κάνει λίγο πιο πολύ breakdance, γιατί δεν έβαλες τον ποπό κάτω. Γυρίες. Ναι. Είμαι. Όχι, δηλαδή το έσωνες όλη την ώρα. Κάτι δηλαδή, γίνεται, ναι. Έκανε μια στροφή μόνο του, πας και το γλιτώσω, αλλά δεν βγήκε. Λίγο φάνηκε βασικά όμως ότι σε δυσκολεύει η χορογραφία, αλλά θεωρώ ότι η βελτίωσή σου είναι πάρα πολύ μεγάλη καθώς έχεις μπει στο παιχνίδι. Και μου αρέσει ένα πράγμα πάρα πολύ. Μ' αρέσει όταν βλέπω το Αρσενικό να έχει πάρα πολύ δυνατά χέρια. Το δείχνεις αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το throwing axel μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα που θα το ξανακάνουμε στο τέλος, θα το κάνουμε μια χαρά. Όχι, το λες αυτό. Δεν είσαι τόσο σίγουρος ακόμη. Να ούτε και ένα διέν. Εγώ πρέπει να ζητήσω το πιστόλι πίσω γιατί θα μου το ζητάει ο γιος μου. Το πάνω μέρος του σώματος να έχει καλυτερέψει κατά 100% θα έλεγα. Μπράβο, Έλενα. Εγώ, αυτή το έκανε. Όχι, δεν έχει σημασία. Αυτή η μουτζα ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, όπως σηκώθηκες και το έδειξες την άλλη φορά, ήταν παραστατικό. Εγώ δεν ήξερα τι να πω. Εσύ αμέσως καλλιτέχνης βρήκες. Μην ρίχνεις μουτζα, κάνε το. Θα θέλεις το φύγιο να το κάνεις και εσύ, Πέτρο. Ελεύθερα. Εγώ θα κάνω στο χειμωνέτο την άλλη φορά. Είδες όμως καμιά φορά, ασκείτε κριτική. Εγώ τη είπα, δείξε μου να το κάνω. Μου το έδειξε όλη τη βδομάδα, το βλέπα. Καλά. Δασκάλα του χεριού. Όχι, δεν είμαι δασκάλα του χεριού, σε παρακαλώ, με κάνεις και ντρέπομαι. Θέλω να πω. Το βλέμμα θέλω να μου πεις, γιατί. Το βλέμμα ήταν σαφώς πολύ πιο καλύτερο. Καμία σχέση με όλες τις υπόλοιπες φορές. Μπράβο σου. Ελενάκη. Θέλω όμως να πω το εξής, γιατί συμφωνώ απόλυτα ότι θέλει ακόμα πολύ δουλειά το χέρι σου. Θέλω να παρατηρήσεις στο βίντεο μία δόση που είσαστε εδώ πέρα, ακόμα στις αρχές της χορογραφίας, την ώρα που σου κάνει ένα μικρό spin ο Τζιν. Θέλω να δεις τι κάνει το χέρι σου εκείνη τη στιγμή. Τι έκανε, γιατί δεν το παρατηρήσατε. Χαλάρωσε. Ναι, α. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Σταμάτα να τα σκέφτεσαι πλέον τα χέρια σου. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, σταμάτα να τα σκέφτεσαι. Μα όταν δεν τα σκεφτόμουν, δεν ήταν ωραία. Δεν θέλω να σου πω, άστο να βγει πιο φυσικό. Όχι, δεν να σου πω. Άστο να βγει πιο φυσικό. Δηλαδή, μην το έχεις άγχος όλη την ώρα, ξέρεις. Είχα άγχος ότι πρέπει να. Έτσι. Αυτό είναι. Μου είπαν ότι πρέπει να ανοίξεις, να βγαίνει κίνηση όλη. Ναι. Και ένα άλλο πράγμα. Θέλω να μακρύνεις λίγο ακόμα το λαιμό σου όταν κάνεις αυτά τα πράγματα. Γιατί έχεις πολύ ωραία. Έχω βγάλει είναι, κάτι, κοίτα, το να χορεύεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι τέχνη και είναι δύσκολο. Δηλαδή γι' αυτό όλοι δεν είμαστε χορευτές. Πολύ απλά. Και πόσο μάλλον στον πάγο. Και βέβαια και στον πάγο. Βέβαια. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς αισθάνεσαι? Θεωρείτε ότι στεναχωρέθηκα αρκετά σήμερα. Όχι τόσο πολύ με τη βαθμολογία, αλλά περισσότερο το ότι αυτά που λένε και ότι κάθε φορά ακούω τι λέει η Επιτροπή. Προσπαθώ κάθε live να την ορθώσω. Και δυστυχώς
τα τελευταία 4 live δεν ακούω ότι υπάρχει μια εξέλιξη, ότι μπράβο. Είπα να κάνω πατίνα σε ένα πόδι, έκανα πατίνα σε ένα πόδι, είπα να φτιάξω τα χέρια μου. Προσπάθησα να φτιάξω τα χέρια μου. Και δυστυχώς δεν μπορώ να τους κερδίσω με τίποτα. Μπορώ να τονίσω κάτι να πω. Ναι. Συγγνώμη, επειδή πιστεύουμε ότι μπορείς να κάνεις ακόμα πιο καλύτερα, Σάια. Μα προσπαθώ. Και χρειάζομαι κι εγώ που και που, ξέρεις, μπράβο, προσπαθείς. Όλοι έχουν μια εξέλιξη. Εγώ δεν ακούω ότι έχω μια εξέλιξη και ούτε εγώ δεν ήξερα πατινάς. Ρε Σάγια, είσαι άδικη. Έχεις πάρει μέχρι σήμερα. Σε φωνώ. Δηλαδή, κοίτα, και η αλήθεια να σου πω ότι και η Σταματίνα σε κάποια σοου ήταν λίγο στάσιμη κιόλας, δηλαδή, στα δύο σοου. Εδώ έχουμε, πιστεύω, μια γλυκιά σχέση. Δεν... Απόφαση. Έλενα. Η Σάγια. Γιατί. Γιατί έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Θεωρώ ότι σ' αξίζει, γιατί δεν το έχει ξανακάνει αυτό πριν. Συγγνώμη, Πάμελα. Και η δεύτερη φορά που εκτέλεσες και τη χορογραφία ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή και η Σάγια ήταν ακόμα καλύτερη στη δεύτερη φορά. Απλά επειδή έχει αγωνιστεί έκανε τόσο πολύ. Το lift. Ήταν καλύτερο το lift, σαφώς, και το ύφος της ήταν πολύ πιο καλύτερο. Θα ψηφίσω τη Σάγια. Μάλιστα. Το πιο σημαντικό είναι να μην στεναχωρούμε κόσμο. Δηλαδή, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που νιώθει αυτή την ένταση η Σάγια. Δεν θέλω να νιώθει έτσι στη συνέχεια. Η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να επανορθώσει και πήρε μια αγκαλιά την αιώνια έφηβη, όπως την αποκάλεσε η Τζέννη Μπαλατσινού, Χριστίνα Παπά. Η Χριστίνα, η αλήθεια είναι ότι στεναχώρησα πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, δεν με άφηνε ούτε καν να της εξηγήσω τι ήθελα να πω και τα λοιπά. Δηλαδή, στεναχωρήθηκε τόσο έντονα και εγώ δεν μπορώ να στεναχωρώ κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή, και νιώθω ότι όντως δεν ήθελα να την πάρω τηλέφωνο, γιατί όλη τη βδομάδα έτρεχα, ήμουν στο Βερολίνο, Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Πάριο. Και δεν ήθελα τώρα. Δεν ήταν πολύ κρύο πράγμα να την πάρω τηλέφωνο. Ήθελα, τη το χρωστούσα δημοσίως να το κάνω.